Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Γενικό Αρχηγό, Παύλα Άνθρωπο για όλες τις δουλειές, Γιώργο Γιαννουζάκο, ο οποίος είναι στη γραμμή μας. Χαίρετε. Καλησπέρα. Το δεύτερο ισχύει ή έτσι το είπα εγώ? Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για την ομάδα, το κάνουμε. Εχθές πάντως σας ανέφερε ο γιατρός και του μπασκετικού και του ποδοσφαιρικού Ηρακλείου, ο κύριος Κώστας Μανόλογλου, που ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι στην ομάδα υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν καθημερινά για πολλά ζητήματα και ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος Γιαννουζάκος. Για να το λέει, κάτι θα ξέρει για όλο αυτό που γίνεται φέτος. Και θυμίζω την πρώτη κουβέντα μας εδώ όταν επέστρεψε στον Ηρακλή μετά από χρόνια, ότι για ένα θέλω να υποσχεθώ ότι θα δουλεύουμε και θα τρέχουμε. Από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα θα έρθουν. Μέχρι στιγμής πώς πάει αυτό? Πέρα από το αν κερδίζει ή χάνει η ομάδα, έτσι, για το κομμάτι το που σε αφορά. Ξεκινήσαμε δύσκολα. Στην αρχή είχαμε δύο αποτυχημένες, βασικά μία αποτυχία μεγάλη. Δεν την περιμέναμε, μας ταρακούνησε λίγο. Το δεύτερο, θα πει και το Μαρούσι, μας ξύπνησε. Νομίζω έγιναν οι προσθήκες και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Πήγαμε να πούμε δύο καλά λόγια και μας κάνανε σαμποτάζ. Του Ιωνικού είναι, να ξέρεις, του Ιωνικού είναι αυτή. Δεν φοβόμαστε κανέναν, ό,τι και να κάνουν. Κόβουνε τα καλώδια, κόβουνε τα καλώδια. Είμαστε έτοιμοι για αύριο πάντως, θεωρώ και ψυχολογικά και σωματικά. Είναι σίγουρα το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχουμε να παίξουμε αγωνιστικά, αλλά το πιο εύκολο όσον αφορά το κομμάτι της προετοιμασίας της εγκεφαλικής. Δηλαδή όσο πιο δύσκολο είναι το παιχνίδι και όσο πιο καλός είναι ο αντίπαλος, τόσο πιο συγκεντρωμένοι είμαστε. Και οι παίχτες όλοι και στις προπονήσεις της εβδομάδας, μάλλον τις τρεις προπονήσεις που κάναμε μετά το παιχνίδι του Σαββάτου που προλάβαμε να κάνουμε, δείξανε πραγματικά τα παιδιά ότι είναι απολύτως συγκεντρωμένα. Ο κόσμος ήδη έρχεται και αγοράζει εισιτήρια για το παιχνίδι. Νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι που θα θυμίζει αυτά που θυμάμαι εγώ, τον Ηρακλή που θυμάμαι εγώ από τα παλιά. Ναι. Με κόσμο πολύ, με γεμάτο το γήπεδο, με την υποστήριξη αυτή που χρειαζόμαστε και μας έχει βοηθήσει. Ακόμα και φέτος, πολλά από τα παιχνίδια εντός έδρας. Από εκεί πέρα, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν ομάδα, νομίζω είναι αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, να παλέψουμε, όπως έχουμε κάνει σε όλα τα παιχνίδια. Και μας έχει φέρει και όλα τα θετικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Με τις αλλαγές, όπως είπες, που συνετέλεσαν σε αυτό, έτσι, και του προπονητή που ήταν σημαντική, αλλά και των δύο παικτών που ήρθανε. Ναι. Τι να απαντήσω αυτό? Ειδικά για τον προπονητή, έμπειρος είσαι, θα ήθελα το σχολείο σου. Όλοι θα κρυφθούμε από το αποτέλεσμα. Απλά εγώ, όταν το καλοκαίρι μου ζητήθηκε να βοηθήσω, και το ξαναείπα για πρώτη φορά, η πρώτη φορά που μου ζήθηκε να επιστρέψω στον Αγγλικά βοηθήσω από αυτό το πόστο που βοηθάω τώρα, ναι, ήρθα επειδή πίστευα ότι η ομάδα θα καταφέρει αυτό που είναι να καταφέρει. Να επιστρέψει εκεί που της αξίζει να βρίσκεται. Το πίστευες μεγαλύτερη... ακόμα, Γιώργο, και από τα πρώτα στραπάτσα, από τις πρώτες φαλιάρες που ήταν οι χειρές και οι δύο? Ναι, δεν ήταν χειρές, αλλά δεν αντικατάστασαν την πραγματικότητα. Δεν είμαστε αυτή η ομάδα. Ακόμα και χωρίς προσθήκες, ακόμα και χωρίς αλλαγές και τα λοιπά, θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο ανταγωνιστικοί. Απλά ήταν ακόμα αρχή. Βρήκαμε κάποια πράγματα που έπρεπε να αλλάχθουν, έγιναν οι αλλαγές. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα είναι στο χέρι μας να προχωρήσουμε έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει να παίζουμε τα τελευταία παιχνίδια και να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό και να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Τι έχει αλλάξει κυρίως, πιστεύεις, στο να παίζει ο Ηρακλής έτσι όπως είπες ότι παίζει και να κερδίζει τα παιχνίδια? Είναι νοοτροπία, είναι θέμα καθαρά αγωνιστικό, είναι κάτι άλλο? Απλά μας πήρε λίγο χρόνο να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Αυτό. Ναι. Έχουν πιστέψει σε αυτούς μας. Η ομάδα ήταν από την αρχή καλή. Εμείς πιστεύουμε, τώρα αρχίζει σιγά σιγά να πιστεύει και ο κόσμος. Και αυτό είναι το κέρδος το δικό μας φέτος. Ότι κάναμε τον κόσμο να πιστέψει σε αυτήν την ομάδα. Εγώ δηλαδή στην αρχή μιλούσα και με φιλάθλους κλπ. Και μου λένε, α, δεν θα πάλι φέτος από εκεί. Αλλά τώρα σιγά σιγά μου λένε, γουστάρουμε. Ναι, δεν είχαν τη φλόγα, ναι, σήμερα που υπάρχει τώρα. Πουλήθηκαν 10 εισιτήρια, ας πούμε. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχουν αρχίσει, αυτό που ήθελα εγώ είναι να πιστέψει πάλι ο κόσμος στην ομάδα. Αν πιστέψει ο κόσμος στην ομάδα, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
Για τον αυριανό αντίπαλο που επίσης έχει μία ήττα όπως και ο Ηρακλής, τι εικόνα έχετε? Γιατί περισσότεροι δεν έχουμε εικόνα, απλά τα αποτελέσματα ξέρουμε. Είναι μία ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ έμπειρη, ίσως αν έχει περισσότερο μας το ίδιο έμπειρη με εμάς. Παίχτες που έχουν παίξει σε κατηγορίες, ακόμα και κάποιους που έχουν παίξει στην Ευρωλίγα, ο Μπατίς ας πούμε έχει παίξει και στην Ευρωλίγα με το Περιστέρι από ό,τι θυμάμαι. Με καλό προπονητή, αν και αυτοί αλλάξαν προπονητή μέσα στη χρονιά. Ξέρουν τι ζητάμε στο γήπεδο. Εντάξει, ο στόχος είναι ίδιος με εμάς. Απλά αυτό που πρέπει να πω εγώ από την πλευρά μου, σαν Γιώργος Γιαννιτζόγκη, σαν Ηρακλειδέας, είναι ότι ο Ηρακλής είναι η μεγαλύτερη ομάδα που έχει παίξει στην Α2 από την αρχή της 1986 που ιδρύθηκε από το 1987. Δεν έχει ξαναπαίξει τόσο μεγάλη ομάδα στην κατηγορία. Δεν έχουμε, δηλαδή μόνο η φανέλα. Αν είμαστε εισάξιοι ομάδες, η φανέλα μας θα μπαίνει μέσα, αξίζει πολύ περισσότερο οποιαδήποτε φανέλα άλλες ομάδες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς. Εγώ το ξέρω, τα παιδιά νομίζω αρχίζουν να το καταλαβαίνουν σιγά σιγά και ο κόσμος το έχει στην άκρη του μυαλού του, αλλά επειδή τα τελευταία χρόνια η ομάδα είχε αυτά που είχε, τα σκαμπανεβάζω και τις γενικότερα τα δύσκολα χρόνια που έχει περάσει, μπορεί να το έχουμε ψιλοξεχάσει. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτήν την κατηγορία. Δυστυχώς είναι 8 τα χρόνια, Γιώργο. Ναι. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν την κατηγορία. Αυτό. Και φέτος λέω να το σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Να έχουμε σχέση με την κατηγορία και να την ξεχάσουμε. Ας πούμε μια και καλή και να επιστρέψουμε εκεί που πρέπει να είμαστε. Και θα τώρα... είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα είναι η πρώτη φορά αύριο που οι παίχτες θα καταλάβουν για τα καλά που είναι, ειδικά οι καινούργοι. Έτσι, γιατί το αυριανό δεν θα συγκρίνεται με οποιαδήποτε άλλη κερκίδα που έχουν δει φέτος. Πίστεψέ με, εγώ σήμερα ήδη που σκεφτόμουν ας πούμε, το τι θα επικρατήσει έφεσαι βαμβάνω. Με την είσοδό τους, με όλα. Δεν είναι, δηλαδή ανατρίχασα και θυμόμουν τα δικά μου πούμε, παιχνίδια μέσα εκεί πέρα. Γιατί ξέρω τι θα γίνεται αύριο. Αυτό που θέλω εγώ να ζήσω τον κόσμο είναι επειδή αυτή η ομάδα έχει και άλλους άσους, θα έλεγα, κρυμμένο στο μανίκι της, ο Ιωνικός, να μην αντιδράσουν σε οποιαδήποτε πρόκληση. Είτε θα είναι από αυτούς, είτε θα είναι από κάποιους άλλους. Εμείς είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ένα παιχνίδι το οποίο πιστεύω θα το κερδίσουμε κιόλας. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να το κερδίσουμε. Αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι το τέλος. Γιατί μπορεί να φτάσει μέχρι το 40, ας πούμε, για να κερδίσει. Δεν θα είναι όσο εύκολο. Να μην δοθεί το οποιοδήποτε δικαίωμα σε αυτούς τους άσους που λες εκτός αγωνιστικού χώρου. Ακριβώς. Ναι. Ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι έχει σχέση με εμάς, μάλλον εμείς είμαστε, πιστεύω, 100% προετοιμασμένοι. Και πιστεύω ότι θα τα απεξέλθουμε σε οτιδήποτε έχουν να τις παραθέσει ο αντίπαλος. Γνωρίζει για το θέμα του Μαυροκεφαλίδη τι ακριβώς έχει συμβεί και αν θα αγωνιστεί? Δεν γνωρίζουμε 100% θα παίξει. Υπήρξε ένα πρόβλημα με τη μεταγραφή του. Ίσως κάνουν υπεράριθμες μεταγραφές, δεν ξέρω. Ήταν λάθος το διοικητικό πάντως. Και πήγανε στο ΑΣΕΑΔ νομίζω. Ναι, απλά δεν έχει εκδικαστεί ακόμα και νομίζω ότι αύριο δεν θα μπορέσει να παίξει. Τα τελευταία νέα που έχουμε ότι ο Μαυροκεφαλίδης δεν θα παίξει αύριο. Αλλά και αυτός θα παίξει, έχουμε προετοιμαστεί και γι' αυτό. Δηλαδή έχουμε δουλέψει και σε περίπτωση που θα παίξει ο Μαυροκεφαλίδης, τι θα κάνουμε. Ωραία. Και να σου πω κάτι, Γιώργο, είναι ένας παίχτης. Καλά, ναι, όχι, εντάξει, απλά απορία. Δεν θα γίνει και κάτι. Ο Ηρακλής έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Μια ερώτηση, συγγνώμη, δηλαδή. Εμένα? Τι θα πεις στο γήπεδο αύριο, ναι. Γιατί μόνο στο ποδόσφαιρο σε βλέπουμε. Θα τα πούμε από κοντά. Το μεγάλο μας στοίχημα να φέρουμε εσένα εδώ στο μπάσκετ. Εγώ έχω δει μπάσκετ περισσότερο από σένα τα τελευταία χρόνια. Του Ηρακλή εννοώ, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Ναι, ναι. Λοιπόν. Και στη Β' Εθνική, κοίταξε, αφού ερχόμασταν και κάναμε περιγραφές στη Β' Εθνική, όχι στην Α2, για όσους δεν γνωρίζουν, η Β' Εθνική είναι τρίτη τη τάξη κατηγορία, έτσι δεν είναι? Δεν έχω αλλάξει κάτι. Από τη στιγμή που κάναμε για λογαριασμό του Λίμπερο, λοιπόν, πριν πόσα χρόνια ήταν περιγραφή και στη Β' Εθνική, όλα καλά. Ναι. Όλα καλά. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά. Και εμένα τώρα εγώ είδες, έκανα παύση γιατί σκέφτηκα το αυριανό. Θα είναι πολύ ωραίο. Θα είναι πολύ ωραίο. Και να το απολαύσετε. Και εσύ στον πάγκο το ζεις με το δικό σου τρόπο. Ξέρω ότι πολλές φορές κάνεις ένα κλικ προς τα μπροστά, λες να μπω, να μην μπω τώρα. Το κάνεις αυτό, έτσι, δεν σου έχει φύγει ακόμα. Το ξανασκέφτομαι όμως. Αυτοί που έχουμε είναι καταρχήν, δεν χρειάζεται κανένας άλλος να έρθει. Είμαστε όσοι ακριβώς χρειαζόμαστε να είμαστε. Να είμαστε υγιείς, θέλω, ναι. Εύχομαι. Και να, αν είμαστε έτσι, όσο υγιείς είμαστε και όσο συγκεντρωμένοι είμαστε αυτή τη στιγμή, στο τέλος θα είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε.
Καλή επιτυχία με την νίκη. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.